Θέλω να σας πω όμως μια ιστορία για το πώς μια επανάσταση πριν από 100 χρόνια ταυτίστηκε σχεδόν με την τέχνη, με πολλές μορφές της τέχνης. Δεν θα σας πω ότι ήταν η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση που έγινε το 1917. Γνωρίζετε όλοι όμως ότι ήταν μια επανάσταση που σχεδόν που λειτουργήσε σαν μια πυρκαγιά αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια πυρκαγιά που οι σπίθες της απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο με πάρα πολλά παρεπόμενα. Μια επανάσταση που συγκρίνεται με την επανάσταση τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και που η Επανάσταση Σοσιαλιστική καθόρισε τον 20ο αιώνα. Νομίζω είναι μια πολύ τυπική εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτά στη συζήτηση, στη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής, με ένα παράθεμα θα μου επιτρέψετε να διαβάσω. Ο Αϊζάια Μπερλίν, ο πολιτικός φιλόσοφος, φιλελεύθερος πολιτικός φιλόσοφος, Ρώσος εβραϊκής καταγωγής από τη Ρίγα της Λετωνίας, αλλά πολιτικός πρόσφυγας στη Μεγάλη Βρετανία, Βρετανός επομένως ακαδημαϊκός, είναι πρόσφυγας μετά την Επανάσταση, πηγαίνει στη Βρετανία, επισκέπτεται το 1945 τη Σοβιετική Ένωση και γράφει «Η αυστηρή λογοκρισία, η οποία κατάφερε να εξαλείψει την πορνογραφία και τα φτηνά αναγνώσματα που κατακλείζουν τους πάγκους με τα βιβλία στους ιδιοδρομικούς σταθμούς της Δύσης, βοήθησε επίσης το να αποκτήσουν οι αναγνώστες και το θεατρικό κοινό αισθητήριο γνησιότερο, πολύ πιο άμεσο και αυθόρμητο από το δικό μας». Αναφέρεται, όπως καταλαβαίνετε, στο αναγνωστικό και κοινό της Σοβιετικής Ένωσης. «Πρόσεξα», συνεχίζει ο Μπερλίν, «ότι στις παραστάσεις έργων του Σέξπιρ, του Σέριντον και του Γκρυμπαγέντοφ, οι θεατές, ανάμεσά τους και μερικοί που προέρχονταν προφανώς από την επαρχία, είχαν την τάση να αντιδρούν σε όσα συνέβαιναν στη σκηνή με θορυβώδεις εκφράσεις επιδοκιμασίας. Η διέγερση του κοινού ήταν σε κάποιες περιπτώσεις τόσο πολύ μεγάλη και για έναν επισκέπτη από τη Δύση το γεγονός ήταν όχι μόνο ασυνήθιστο, αλλά ήταν και συγκινητικό». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μαρτυρία του Μπερλίν, αν σκεφτεί κανείς ότι το κίνημα το οποίο καθόρισε και ταυτίστηκε με την Επανάσταση το 1917 ήταν το κίνημα της Πρωτοπορίας, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι αντιστράφηκε, ανασχέθηκε με τις πολιτικές της λογοκρισίας του Στάλιν, στην οποία αναφέρεται ο Μπερλίν. Ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί σε σχέση με την Επανάσταση, ξέρουμε όλοι πότε άρχισε. Δεν ξέρουμε κανένα, δεν ξέρουμε όμως πότε τελείωσε. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η αρχική ιδέα για την οποία θέλω να μιλήσω, μάλλον σκέφτηκα να σας πω με έναν ίσως αμήχανο τρόπο και ίσως το έχει πολύ καλά οργανωμένο τρόπο, αυτή τη σχέση της Επανάστασης με την τέχνη. Οι καλλιτέχνες πρωτοπορίας πίστευαν ότι οι καλλιτέχνες οι ίδιοι είναι η μηχανική της ανθρώπινης ψυχής και ότι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν, να κάνουν την ουτοπία πραγματικότητα εδώ και τώρα. Η ουτοπία δεν θα είναι στο μέλλον, θα είναι τώρα. Ο ποιητής Αλεξάνδρ Μπλοκ, ο οποίος συμπορεύτηκε με την Επανάσταση, δίχως απαραίτητος να ήταν πριν από αυτό σοσιαλιστής, έγραφε «Η Επανάσταση θα πρέπει να ξαναφτιάξει το κάθε τι, να οργανώσει τα πράγματα για να γίνουν όλα καινούργια, ώστε η λαθεμένη, βρώμικη, βαρετή, φρικτή ζωή μας να γίνει δίκαιη, καθαρή, ευτυχισμένη και όμορφη». Οι περισσότεροι καλλιτέχνες της εποχής ταυτίστηκαν με τα ιδανικά της Επανάστασης και ήταν πεπισμένοι ότι πρέπει να μάθουν τους ανθρώπους μετά την Επανάσταση να αντικρίζουν τον κόσμο με έναν άλλον τρόπο, να τους κάνουν σοσιαλιστικούς ανθρώπους. Πίστευαν ότι ο εγκέφαλος είναι μια σύνθετη μηχανή, την οποία οι ίδιοι μπορούν να αναβαθμίσουν. Επικεντρώθηκαν λοιπόν σε κάθε μορφή τέχνης και ιδίως στις μορφές της τέχνης, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα με την καθημερινή ζωή. Ο στόχος σε αυτή την προοπτική ήταν να αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ αισθητικής και πολιτικής και έτσι η τέχνη να γίνει στοιχείο της πολιτικής απελευθέρωσης.
Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη, τέλος πάντων στη δυτική ιστορία, όχι στην ανθρώπινη, να μην υπερβάλλουμε, στη δυτική ιστορία, που η τέχνη ταυτίστηκε τόσο πολύ με την πολιτική και ίσως ήταν οι καλλιτέχνες οι μόνοι που ταυτίστηκαν τόσο γερά και τόσο πολύ με την Επανάσταση και με τα ιδανικά της Επανάστασης. Και για αυτό το ρόλο προσπάθησαν να παίξουν έναν κεντρικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία του μετασχηματισμού της κοινωνίας. Είναι εδώ η Έλλη Παπαγρηγορίου, αν ήταν στο τραπέζι, θα μας έλεγε για τις νέες μορφές, για τους νέους τρόπους που προσπάθησαν οι καλλιτέχνες να πλησιάσουν και να προσεγγίσουν το κοινό. Θα μας το έλεγε ως μουσικός που είναι. Ας πούμε, το 1922, στη Μόσχα εμφανίστηκε μια παράξενη ορχήστρα, η οποία έπαιζε κλασική μουσική, αλλά δίχως να χρησιμοποιεί τον μαέστρο, τον μαέστρο κανείς, ούτε οι μαρξιστές της μουσικής δεν είχαν καταργήσει, αμφισβητήσει. Τούτοι λοιπόν είπανε θα παίζουμε κυκλικά για να μπορούμε να βλέπουμε ένα τον άλλο, δεν χρειαζόμαστε, είμαστε μια κολεκτίβα η οποία είναι ισότιμη, έχουμε ισότητα, είμαστε πολιτικά όντα ανεπτυγμένα, μια δημοκρατική κοινότητα, επομένως δεν μας χρειάζεται κάποιος που να μας καθοδηγεί, δεν μας χρειάζονται ιεραρχίες. Επαναστατικό πράγμα κατά την άποψή μου, φαντάζομαι όχι μόνο τη δική μου, για εκείνη την εποχή, ήταν πολύ πετυχημένο το συγκρότημα αυτό. Παίξαν και στην Αμερική και τα λοιπά, διαλύθηκαν μετά από 10 χρόνια, η αλήθεια είναι. Ή πηγαίναν, οργάνωνα στα εργοστάσια άλλοι καλλιτέχνες, μουσικοί, μουσικές θεματικές βραδιές, όπου προσπαθούσαν μέσα από τη μουσική να εξηγήσουν διάφορα ζητήματα κοινωνικοπολιτικά και με αυτόν τον τρόπο να καλλιεργήσουν, να φτιάξουν ένα κοινό εργατικό. Δηλαδή, να μορφώσουν καλλιτεχνικά τους εργάτες και να τους καταστήσουν, να αντικαταστήσουν τους αστούς με τους εργάτες. Ήταν δηλαδή στοίχημα ζωής, η καλλιέργεια ενός εργατικού κοινού που θα μπορούσε να κατανοεί υψηλές μορφές τέχνης. Οι καλλιτέχνες μετά την Επανάσταση είχαν αρρωγό σε αυτήν την προσπάθεια τον Κομισάριο της Λαϊκής Διαφώτισης, τον Λουνατσάσκι, είναι πασίγνωστο το όνομα και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη φυσιογνωμία όσο κανείς τον μελετάει και τον σκέφτεται. Και τις προάλλες που είχαμε ένα τριήμερο στην Ταλών Τεχνών με τον τίτλο και γιορτάσαμε και εμείς τη Ρωσική Επανάσταση και το τριήμερο είχε τον τίτλο «Τέχνη, Ουτοπία, Επανάσταση». Σε κάποια από τις ανακοινώσεις ακούσαμε ότι η πρώτη φορά που στην Ευρωπαϊκό χώρο έγινε η σύλληψη μιας πολιτισμικής πολιτικής με την έννοια ενός Υπουργείου Πολιτισμού ήταν το 1917 στην Σοβιετική Ένωση. Ο Λουνατσάσκι λοιπόν, που συμπαθούσε όλη την πρωτοπορία, αν και δεν πίστευε πάρα πολύ ο ίδιος ότι η πρωτοπορία είναι κατανοητή από τον λαό, αγαπούσε όμως πάρα πολύ τον Μαγιακόφσκι και τον αγαπούσε επειδή ο Μαγιακόφσκι έκανε κάτι που λίγο σας κάνουμε και εμείς εδώ σήμερα. Απήγγελνε, δεν έλεγε, δεν διάβαζε, δεν έγραφε φυσικά, αλλά ο τρόπος που απευθυνόταν στο κοινό ήταν ο άμεσος και μάλιστα όλοι ξέρουμε ότι συγκλώνιζε με τον τρόπο που απήγγελνε τα ποίηματά του τον κοινό. Και όπως έλεγε ο Λουνατσάσκι, η γλώσσα του Μαγιακόφσκι πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά των εργατών, του κόκκινου στρατιώτη, του τυπικού αγρότη. Τους είδαμε και στο φιλμάκι εδώ ότι οι τρεις κοινωνικές ομάδες που έκαναν την Επανάσταση ήταν ο εργάτης, ο αγρότης και ο κόκκινος στρατός που φιλούσε την Επανάσταση. Λοιπόν, ο Μαγιακόφσκι λοιπόν μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των εργατών. Μιλάει για τους εργάτες. Λέει για το ευτυχές συμβολικό ταξίδι της εργατικής τάξης που σταδιακά απελευθερώνει τον εαυτό της από τα παράσιτα μετά την επαναστατική έκρηξη και ταξιδεύει διαμέσου της κόλασης και του παραδείσου στη γη της επαγγελίας που τίνει να γίνει ο δικός μας κόσμος, η γη της επαγγελίας, που μόλις καθαρίστηκε από τα κύματα της Επανάστασης. Αναφέρεται αυτό το απόσπασμα περισσότερο στο θεατρικό έργο του Μαγιακόφσκι, Μυστήριο Μπούφο, όπου εκεί, σε αυτό το έργο ο Μαγιακόφσκι,
παρουσίαζε την ουτοπία ως ήδη πραγματοποιηθήσα μετά την σοσιαλιστική επανάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί της πρωτοπορίας πίστευαν πάρα πολύ στις νέες τεχνολογίες, αυτό που έφερε ο καινούριος αιώνας. Και προσπάθησαν τα βασικά συνθήματα της Επανάστασης να τα κάνουν κτήμα, όπως σας είπα, του... ό,τι σας είπα, αυτό θέλω να σας πω, είναι η άλλη ιδέα. Οι επαναστάτες, λοιπόν, προσπάθησαν, οι καλλιτέχνες προσπάθησαν να καταστήσουν κτήμα της, του ρωσικού, στη συνέχεια σοβιετικού λαού, τα συνθήματα και τα όσα επιτεύγματα σιγά σιγά είχε η Σοβιετική Επανάσταση. Ένα από τα μεγάλα συνθήματα της Σοβιετικής Επανάστασης, αν τα θυμάστε, ήταν το σύνθημα του εξυλακτηρισμού. Σοσιαλισμός, έλεγε ο Λένιν, τα Σοβιέτ και ο εξυλακτηρισμός. Νέες τεχνολογίες δηλαδή. Ο Μαγιακόφσκι ήταν συγκλονισμένος με τις νέες τεχνολογίες. Έλεγε όταν πήγε στην Αμερική και είδε την γέφυρα του Μπρούκλιν, έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το έλεγε, αλλά έλεγε περίπου το εξής. Όπως μπαίναν παλιά οι πιστοί στις εκκλησίες, έτσι και εγώ ανεβαίνω τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Και από τότε που αντίκρισα τον ηλεκτρισμό, έχασα κάθε ενδιαφέρον για τη φύση. Είναι τόσο καθυστερημένη πια η φύση. Επομένως, ναι, δεν ακούγομαι. Α, ωραία. Επομένως, λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες, ο ηλεκτρισμός ήταν αυτό το νέο που θα βοηθούσε και θα έφερνε την ουτοπία πάνω άμεσα στη νέα Σοβιετική, στη νέα Σοβιετική χώρα. Όπως σας είπα και πριν, και θα κλείσω με αυτήν την ιδέα για να μην σας κουράσω, ο Λουνατσάρσκι και η νεαρή Σοβιετική εξουσία για πρώτη φορά ίσως στον ευρωπαϊκό χώρο πρότειναν μία πολιτισμική πολιτική η οποία θα είχε και θα συνέβαλε ώστε να μετασχηματιστούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων. Στις νέες τέχνες, λοιπόν, στον νέο τρόπο που θα εκφράζονταν οι τέχνες, οι νέοι θα έπρεπε να βρουν να αντικατοπτρίζονται οι νέες ταυτότητες που δημιουργούνταν εκείνη την εποχή. Οι εργάτες, οι νέες ταυτότητες με την έννοια, τα νέα πολιτικά υποκείμενα τα οποία θα συμμετείχαν ενεργά στην οικοδόμηση της νέας ζωής, που ήταν οι εργάτες, οι αγρότες, οι νέοι, οι γυναίκες, οι απελευθερωμένες γυναίκες. Στην αρχή της Επανάστασης οι γκέι, το οποίο αυτό έχει ξεχαστεί αρκετά, και όλα αυτά μαζί με τα άμεσα ζητήματα της Επανάστασης από το 1917 και μετά, που θα σας θυμίζω, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, μετά η νέα οικονομική πολιτική, δηλαδή όλη αυτή η σύνθετη οικοδόμηση της Σοβιετικής Ένωσης, στην αρχή ως Σοβιετική Ρωσία, μετά ως Σοβιετική Ένωση και με τις άλλες εθνικότητες κτλ. Για αυτό το σχέδιο, λοιπόν, της οικοδόμησης, οι τέχνες ήταν μέσα στην καρδιά της Σοβιετικής πολιτικής. Μάλιστα, ο Λένιν πολύ πρόημα πρότεινε ένα σχέδιο δημόσιας διακόσμησης, όπου όλες οι πόλεις θα έπρεπε να διακοσμηθούν. Δεν ολοκληρώθηκε το σχέδιο. Με ήρωες επανάστασης, με τα με τα νέα επαναστατικά υποκείμενα. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε παντού να υπάρχουν, να φτιαχτούν αγάλματα ή να διακοσμεί το δημόσιος χώρος με ζωγραφικές και τα λοιπά. Και μάλιστα στο Βίτεμπς της Λευκορωσίας το έκαναν, και μάλιστα το έκανε ο Σαγκάλ, αλλά ήταν λίγο δυσνόητο, γιατί κάποιος έγραφε πως είναι δυνατόν, ας πούμε, να πετάνε οι αγελάδες και να είναι πράσινες. Ήταν πολύ πρωτοπορία για εκείνη την εποχή. Αλλά εκτός από αυτό, όλοι οι καλλιτέχνες συστρατεύτηκαν σε αυτό που έχει ονομαστεί στα ρωσικά και θα το έχετε ακούσει, που είναι το Agitpro, που είναι προπαγάνδα και διαφώτιση. Και οι οικαστικές τέχνες, κατά μείζωνα λόγο, επειδή απευθύνονταν τα μήνυματα που έπρεπε να πούνε, να μεταφέρουν, απευθύνονταν σε ανθρώπους που δεν ήξεραν να διαβάζουν και πάρα πολύ. Οπότε οι οικαστικές τέχνες, όχι οι οικαστικές, οι οπτικές τέχνες, τέλος πάντων, χρησιμοποίησαν πάρα πολύ αυτό το οπτικό, την οπτική αναπαράσταση, προκειμένου να μεταφέρουν τα μηνύματα, ακριβώς επειδή απευθύνονταν σε αυτήν την
σαν να ράμε το κοινό, το οποίο όμως είχε πολύ καλή οπτική εκπαίδευση, ακριβώς επειδή ήταν ένας τρόπος παραδοσιακός στη Ρωσία να οι άνθρωποι να επικοινωνούν με εικόνες και τα λοιπά. Θα έχετε ακούσει για τα φοβερά τρένα της προπαγάνδας, τα τρένα δηλαδή που διέσχιζαν την Σοβιετική επαρχία και μετέφεραν τα μηνύματα της Επανάστασης και τα ετούμενα της νέας, της οικοδόμησης της νέας ζωής. Θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ακούσει ονόματα. Δεν θέλω να σας κουράσω με περαιτέρω καλλιτεχνικά ρεύματα και τα λοιπά. Αν θέλετε, τα συζητάμε στην πορεία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα και νομίζω φαίνεται πάρα πολύ από τον τρόπο που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια της Ρωσικής Επανάστασης, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στην ίδια την Ρωσία, γιορτάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από την τέχνη. Τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής έκαναν ή οργάνωσαν εκθέσεις. Δεν είμαι σε θέση να σας εξηγήσω και να σας πω με ποιαν ακριβώς πολιτική στόχευση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάντως, ένα μεγάλο μέρος της μνημόνευσης των 100 χρόνων φέτος πέρασε μέσα από την τέχνη και στο εξωτερικό, ενώ στο εξωτερικό έξω από τη Ρωσία και στην ίδια τη Ρωσία. Και τελικά νομίζω ότι το θέμα του καλλιτέχνη και του ρόλου της τέχνης στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί κανείς να σκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να συζητά με πολύ διαφορετικούς πιθανόν όρους από ό,τι το 1917, αλλά πάντα επίκαιρο και καυτό για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.